Καλημέρα. Καλημέρα. Ο κύριος Σταύρος Τσακυράκης, υποψήφιος ευρωβουλευτής με το ποτάμι, καθηγητής συνταγματικού δικαίου. Καλημέρα, καλημέρα κύριε καθηγητά. Καλημέρα. Και ο κύριος Γεράσιμος Γεωργάτος, υποψήφιος ευρωβουλευτής με την Δημοκρατική Αριστερά. Καλημέρα σας. Λοιπόν, και να πάμε λίγο με τον κύριο Τσακυράκη, θα ήθελα παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν νομίζω. Ναι, και εσύ από εκεί θα ξεκινούσες και ζητώ συγγνώμη από τους. Αλλά. Να σας πω πάντως πρώτη, δεύτερη, τρίτη. Κύριε Τσακυράκη, εσείς προσωπικά είστε πρώτη δύναμη. Λοιπόν, είναι αγάπη δεδομένη για τον κύριο καθηγητή. Εγώ και λόγω των ημερών, να το πω κύριε Τσακυράκη, Μεγάλη Τετάρτη είμαστε. Βλέπουμε εκεί ξαφνικά στο ποτάμι ότι τα ζητήματα μεταξύ άλλων που απασχολούν και το σχηματισμό το δικό σας, που τα καταθέτετε και απασχολούν τη χώρα, είναι ξαφνικά για το Άγιο Φως. Δηλαδή, αυτό που διαβάσαμε από τον Νίκο Δήμου, τον μεγάλο Νίκο Δήμου, τον Νίκο Δήμου, ο οποίος δεν έχει κρυφτεί ποτέ για πάρα πολλά ζητήματα. Βλέπουμε λοιπόν αυτό το άρθρο και λέει ότι εντάξει παιδιά, το Άγιο Φως και τιμές αρχηγού κράτους και νέα έξοδα δεν είναι θέμα τώρα αυτό το οποίο πρέπει να μας απασχολεί. Και έχουν αρχίσει αυτές τώρα οι αντιδράσεις, έχουμε δει δηλώσεις επί δηλώσεων, γιατί τώρα και τι είναι αυτό που λέει. Είχε μπει και για το θέμα το μακεδονικό νωρίτερα που πάλι είχε πυροδοτήσει αντιδράσεις. Θέλετε να προκαλείτε, είναι αυτή η λογική, θεωρείτε ότι πρέπει να τοποθετήσετε με κάθε αφορμή. Ξέρω εγώ τώρα είναι η μεγαλοβδομάδα. Είναι οι απόψεις οι προσωπικές του κυρίου Δήμου. Γιατί τον κύριο Δήμου τον ξέρουμε πολλά χρόνια. Έχει προσωπικές απόψεις, έχει ισχυρές προσωπικές απόψεις που πολλές φορές προκαλούσαν και στο παρελθόν. Να, θα σας πω και για τον κύριο Δήμου. Ο κύριος Δήμου είναι ένας πνευματικός άνθρωπος. Γράφει πολλά χρόνια, γράφει αυτές τις απόψεις του. Και εγώ να σας πω την αλήθεια, νομίζω ότι κάνει καλό. Ο διανοούμενος πρέπει να είναι προκλητικός, να βάζει ορισμένα θέματα. Με πολλές απόψεις του κυρίου Δήμου δεν συμφωνώ, αλλά με εκείνο που συμφωνώ για το θετικό ρόλο που παίζει και προκαλεί. Αλλά μην το βάζετε. Εσείς με ρωτήσετε αν εμείς σαν ποτάμι προκαλούμε. Όχι, ο κύριος Δήμου έχει τις απόψεις του και εγώ μπορεί να έχω κάποιες άλλες απόψεις και αν ψάξετε τις παλιές μου απόψεις θα βρείτε πολλά προκλητικά. Ίσως όμως, είναι και ο χρόνος. Το ποτάμι θέτει θέμα εκκλησίας, κράτους, σχέσεων εκκλησίας με κράτος. Εγώ νομίζω, επειδή είναι και οι μέρες τέτοιες, είναι καλό να συζητήσουμε την πρόταση του ποταμιού που είναι διαχωρισμός εκκλησίας και κράτους. Καταλαβαίνω τη δυσπιστία πολλών πιστών και της εκκλησίας απέναντι σε αυτούς που λένε καθαρά ότι θέλουμε ένα διαχωρισμό εκκλησίας και κράτους. Όμως να σας υπενθυμίσω ότι οι πατέρες της Αμερικανικής Επανάστασης, οι οποίοι ήταν βαθιά θρησκευόμενοι άνθρωποι, υποστήριξαν ότι και το κράτος ωφελείται από το διαχωρισμό της εκκλησίας, αλλά προσέξτε, και η εκκλησία ωφελείται από το διαχωρισμό της από το κράτος. Γιατί γίνεται αυτό? Διότι το κράτος, εάν αγκαλιάσει μια εκκλησία, είναι προφανώς ότι αφήνει απ' έξω κάποιους ανθρώπους που δεν ακολουθούν την εκκλησία αυτή. Και αυτό είναι πρόβλημα. Για το κράτος πρέπει, ας πούμε, αν θέλετε, περίπου να μεριμνά για όλους τους πολίτες. Από την άλλη πλευρά, και η εκκλησία πρέπει να αποφεύγει αυτόν τον αγκαλισμό με το κράτος. Και πρέπει να τον αποφεύγει για να ασχοληθεί με το πνευματικό της έργο. Και εγώ ήθελα να σας πω σε αυτό το πράγμα, ήθελα να σας πω και κάτι, και αν με πάρει πολύ ο χρόνος είμαι διατεθειμένος να μην μιλήσω μετά, γιατί το θεωρώ σημαντικό. Το λέω από τους συναδέλφους μου, θα ζητώ αυτό. Πιστεύετε όμως ότι ήταν και σωστός ο χρόνος που έπρεπε να γίνει τώρα, γιατί νομίζω ότι ο κύριος Δήμου δεν το έκανε τυχαία. Δεν μιλάω για τον κύριο Δήμου, εγώ μιλάω γενικά για τη θέση μας. Και η θέση μας, εγώ θέλω να απευθυνθώ στην Εκκλησία και να απευθυνθώ πάρα πολύ καθαρά και να πω στην Εκκλησία, εγώ υποστηρίζω το διαχωρισμό Εκκλησίας και κράτους, αλλά εγώ σέβομαι την πίστη του καθενός και σέβομαι τον ρόλο της Εκκλησίας. Άλλοι δεν τον σέβονται. Και να σας υπενθυμίσω τον κύριο Μπαλτάκου. Θα σας υπενθυμίσω ότι σε αυτό τη στιχομηθεία Μπαλτάκου Κασιδιάρη, κάτω από τα εικονίσματα τα πολλά, έγινε ο Σταυρός ηρωνικά από τον κύριο Μπαλτάκο και ακούστηκε η φράση «Θεούσα» για την εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Εγώ μπορώ να έχω
πολλές, να κάνω ό,τι κριτική θέλετε για την εισαγγελέα του Αριοπάγου. Αλλά αυτός είναι ένας πολύ, όχι μόνο, δεν είναι προσβλητικός ο χαρακτηρισμός, γιατί δεν έχει να κάνει με το έργο της. Δεν με ενδιαφέρει η πίστη της κυρίας Κοντζαμάνη, με ενδιαφέρει πώς εκτελεί τα καθήκοντά της. Αλλά βλέπετε, αυτοί εκ προημίου θεωρούνται ότι είναι πιστοί και τους αγκαλιάζει η Εκκλησία. Και εγώ που είμαι καθαρός στις απόψεις μου και σέβομαι και ποτέ μου δεν πρόκειται να απευθυνθώ με τέτοιους χαρακτηρισμούς για κανέναν άνθρωπο και για την πίστη τους. Και αυτό προκύπτει από μια φιλοσοφική θέση. Δεν είναι τυχαίο, δεν πάω τώρα να κάνω ανοίγματα που λέτε. Προκύπτει από μια φιλοσοφία ζωής που λέει ότι το κράτος οφείλει να σέβεται τον κάθε άνθρωπο για την πίστη του. Κύριε Τσακυράκη, δεν θεωρείτε ότι είναι ένα δύσκολο θέμα όμως αυτό, ειδικά τώρα προεκλογικά για τους Έλληνες? Οποιαδήποτε τέτοια συζήτηση γίνεται, πάντα προκαλεί. Κοιτάξτε, εγώ δεν έχω πρόβλημα με τις προκλήσεις, αρκεί στις προκλήσεις να τις γενικεύσουμε και να βάλουμε το θέμα αρχής που είναι από κάτω του. Δηλαδή, να βάλουμε το θέμα αρχής. Τι σημαίνει αυτή η πρόκληση του κυρίου Δήμου, ας την πούμε? Τώρα το πρόβλημα είναι αν θα έρθει πάντως το Άγιο Πόσο. Είναι στις προτεραιότητές σας, κύριε Τσακυράκη, γιατί το ανοίξατε το θέμα και σωστά κάνατε. Σας ρώτησα και το ανοίξατε όπως πρέπει, στη διάσταση που το τοποθετεί πλέον το ποτάμι και όχι πλέον ως προσωπική άποψη του καθενός. Είναι από τις προτεραιότητές σας, τις οποίες κάποια στιγμή δηλαδή θα θέσετε και σε ένα πλαίσιο προτάσεων που θα γίνουν? Γιατί τώρα η μάχη σας, και το έχετε πει, ότι ξεκινήσατε με τις ευρωεκλογές και έχετε βάλει εκεί κάποιες άλλες προτεραιότητες. Εάν υπάρχει λοιπόν το επόμενο στάδιο, γιατί θέλετε να κατεβείτε και σε εθνικές εκλογές, ανάλογα με το τι θα γίνει τώρα σε ευρωεκλογές. Θα το βάλετε δηλαδή στις προτεραιότητες σας το ζήτημα αυτό του διαχωρισμού κράτους-εκκλησίας? Το βάλαμε και ειλικρινά πιστεύω, ειλικρινά το πιστεύω αυτό το πράγμα, ότι και η ίδια η Εκκλησία πρέπει να το θέσει. Δεν ξέρω, και να το αντιμετωπίσει. Καλά, η Εκκλησία, κύριε Τσακυράκη, δεν πρόκειται να το θέσει. Είναι τόσο βαθύς οι δεσμοί με το κράτος και τα συμφέροντα που διαπλέκονται, που η ίδια η Εκκλησία δεν πρόκειται να το κάνει. Συμφωνώ, αλλά επιτρέψτε να σας πω κάτι. Εμένα μου είναι αδιανόητο. Συμφωνώ σε αυτά. Στη λογική σας συμφωνώ απόλυτα. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι δεν υπάρχουν σοβαροί άνθρωποι μέσα στην Εκκλησία, οι οποίοι τουλάχιστον καταλαβαίνουν ότι αυτό που λέω έχει μία ουσία. Δεν λέω να συμφωνήσουν. Δεν μπορώ να το πιστέψω αυτό το πράγμα. Είναι ένα θέμα συζήτησης, αλλά έχετε λάβει κάποιες αποφάσεις για το πώς ακριβώς θα κάνετε αυτή την πολιτική αντιπαράθεση? Είναι το θρησκευτικό αίσθημα του κόσμου αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα? Καταλαβαίνετε ότι η κοινωνική συνοχή έχει υποστεί πολύ μεγάλο πλήγμα. Είναι ένα θέμα τώρα για να το ανοίγετε? Ο κύριος Δήμο έχει ανοίξει και άλλα θέματα. Εγώ καταλαβαίνω, και αυτό είναι το σημαντικό νομίζω συμπέρασμα, ότι υιοθετείτε πολλές από τις ακραίες απόψεις του κύριου Δήμου, λοιπόν. Όπως παράδειγμα για το ζήτημα των Σκοπίων, που λέει ας πάμε, λέει, στην Ευρώπη να τα αναγνωρίσουμε ως Μακεδονία. Να τελειώνουμε. Αυτά, αν τα υιοθετείτε. Το είχε πει ο κύριος Μητσοτάκης αυτό. Είναι πολύ σημαντικό ο κόσμος να το γνωρίζει. Ναι, με γεωγραφικό προσδιορισμό έχετε δίκιο. Να τα αναγνωρίσουμε ως Μακεδονία δεν το έχει πει Έλληνας. Ούτε στην Ελλάδα ούτε στο εξωτερικό. Είναι σημαντικό. Πάντως για το διαχωρισμό κράτους-εκκλησίας έχει μιλήσει και το ΠΑΣΟΚ. Έχει μιλήσει, ξαναλέω. Αν θέλετε να βάλετε αυτή τη συζήτηση όταν διαλύεται η κοινωνική συνοχή της χώρας, νομίζω ότι η προτεραιότητα είναι να ξεκαθαρίσουμε ως Έλληνες, γιατί εδώ μιλάμε και ως υποψήφιοι ευρωβουλευτές, τι πάμε να διεκδικήσουμε στην Ευρώπη. Αν πάμε ως Έλληνες και να λέμε να αναγνωρίσουμε τα Σκόπια ως Μακεδονία, τουλάχιστον η Μακεδονία καλό να το ακούσει αυτό. Με αφορά άμεσα και ως Θεσσαλονικιά το να το γνωρίζουν όταν ψηφίζουν ποιες είναι οι θέσεις του καθενός σε αυτά τα θέματα. Και μία ερώτηση να σας κάνω κι εγώ, για να καταλάβω. Επειδή ακριβώς εγώ δεν είμαι ψηφοβουλευτής, είστε υποψήφιος ευρωβουλευτής. Και είπατε ότι και εσείς μπορεί να έχετε κάποιες ακραίες απόψεις, όπως ο κύριος Δήμου μπορεί να έχει, αλλά το ποτάμι είναι άλλο πράγμα. Ναι, αλλά όταν θα πάτε στην Ευρωβουλή, θα εκπροσωπεί τις δικές σας απόψεις ή του ποταμιού? Και υιοθετείτε την άποψη του κυρίου Δήμου ή όχι? Δεν απαντήσατε. Ο καθένας έχει μία άποψη. Δεν είναι υποψήφιος. Όχι, για τον κύριο Τσακυράκη το λέει. Ο καθένας έχει την άποψή του ή υπάρχει μια κεντρική γραμμή? Ναι, αλλά ο κύριος Δήμου όχι. Με συγχωρείτε, να τα πιάσουμε. Θα μιλήσουμε για το μακεδονικό. Εγώ, κύριε Καηλή, η θέση μας εκεί είναι πάρα πολύ απλή και νομίζω ότι ταυτίζεται με τη θέση όλων των πολιτικών δυνάμεων. Υπάρχει μια εθνική συνένεση. Ναι, μια εθνική συνένεση αυτό. Στο θέμα του γεωγραφικού. Δεν λέμε κάτι διαφορετικό.
Λέμε κάτι διαφορετικό. Όχι, να τα αναγνωρίσουμε ως Μακεδονία, να τελειώνουμε, δεν το έχει πει κανένα αυτό. Δεν το είπαμε αυτό. Λέμε πολύ διαφορετικά πράγματα. Κύριε Σαγκράκη, με ένα γεωγραφικό προσδιορισμό. Αφού το είπαμε αυτό και είναι όπως όλοι οι άλλοι. Αλλά εγώ θα σας έλεγα, εντάξει, μπορούμε να πιάσουμε ό,τι θέματα. Εγώ είμαι ανοιχτός. Ό,τι θέλετε να μιλήσουμε σε αυτό. Εξακολουθώ, επαναλαμβάνω, ότι εγώ προσπάθησα να εξηγήσω τη φιλοσοφία που υπάρχει πίσω από τη θέση του ποταμιού με τον διαχωρισμό εκκλησίας και κράτους. Από εκεί και πέρα σας είπα ότι τι λέει ο κύριος Δήμου, τον οποίο σέβομαι, και σας είπα ότι καλώς κάνει, αλλά δεν υπογράφω κάτι, οτιδήποτε γράφει ο κύριος Δήμου, και δεν το υπογράφω όχι τώρα, δεν το υπογράφω και πριν. Δηλαδή δεν είμαι υποψήφιος, έχω διαφωνήσει με τον κύριο Δήμου σε διάφορα θέματα. Είπα ότι καλά κάνει, εγώ θέλω διανοούμενους, και τον κύριο Δήμου και οποιοδήποτε άλλος, οι οποίοι να θέτουν προκλητικά ζητήματα. Αυτό για τις θέσεις μας. Για να γίνεται που επιτρέπετε μια παρατήρηση. Και να ακούτε και να παρουσιάζονται προτάσεις και θέσεις και να τις συζητείτε, λέτε, κύριε Τσακυράκη. Το προκλητικό, για να καταλάβουμε, ότι μ' αρέσει, λέτε, το γεγονός ότι είναι προκλητικός. Και σας αρέσει και σε είναι πάρα πολύ κόσμο. Προκλητικός διανοούμενος. Δεν μιλάει εξ ονόματος. Δεν είναι εκπρόσωπος του ποταμιού. Αυτό λοιπόν που σας αρέσει, αυτό, για να το καταλάβουμε. Ναι, μ' αρέσει. Ο ρόλος του εδώ και πολλά χρόνια. Ο κύριος Δήμου είναι ένας διανοούμενος, ο οποίος εδώ και πολλά χρόνια έχει θέσεις, οι οποίες προκαλούν, με άλλες συμφωνεί κανένας, μεγάλες διαφωνεί. Εγώ εύχομαι να συνεχίσει το ρόλο του. Είναι καθαρό. Από εκεί και πέρα, σας εξήγησα εγώ την άποψή μου. Είναι πολύ καθαρό, κύριε Τσακυράκη, γιατί να σας πω ότι και εμείς σε αυτή την εκπομπή τον κύριο Δήμο τον έχουμε καλέσει πολλές φορές. Ακριβώς γιατί είναι λόγος, τον οποίο ως δημοσιογράφοι θεωρούσαμε ότι έπρεπε να ακουστεί. Γιατί αυτός είναι ο ρόλος των διανοούμενων. Είναι διανοούμενος, γι' αυτό τον είχαμε καλέσει και σε αυτή την εκπομπή. Οπότε. Και οι φωνές δεν μου επιτρέπετε κάποιες παρατηρήσεις.